Είμαστε τώρα εδώ για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι αν κάποιοι νομίζουν ότι με τέτοιες βρώμικες τακτικές, αν κάποιοι νομίζουν ότι θα τσακίσουν το οργανωμένο κίνημα, αν κάποιοι νομίζουν ότι θα σπάσουν στην πράξη τον δίκαιο αγώνα που δίνουν εργαζόμενοι και φοιτητές για μια ζωή με αξιοπρέπεια, να γυρίσουν άλλο πλευρό. Είναι βαθιά ανοιχτωμένοι, δεν θα τους περάσει. Απαιτούμε τώρα να αφαιθούν ελεύθεροι όλοι οι προσαχθέντες. Στην πράξη να σπάσει ο νόμος τους, στην πράξη να σπάσει η καταστολή τους, στην πράξη να σπάσει ο τσαμπουκάς τους. Συνεχίζουμε. Φοιτητές, εγκαθιά, μια φωνή και μια γροθιά. Φοιτητές, εγκαθιά, μια φωνή και μια γροθιά. Δηλώνουμε πως είμαστε μαζί σας, στο πλευρό σας. Και από εδώ και πέρα δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε να περάσουν αυτά τα μέτρα. Είμαστε εδώ μέχρι οι συναγωνιστές μας, οι φοιτητές σας, τα παιδιά μας να αφαιθούν ελεύθεροι. Φοιτητές, εργατιά, μια φωνή, μια γροθιά. Φοιτητές, εργατιά, μια φωνή, μια γροθιά. Είμαστε εδώ μαζί με εσάς, παλεύοντας μαζί σας για τα δίκαια αιτήματα που έχετε και προσυπογράφοντας μαζί με εσάς ότι τα σημερινά γεγονότα δείχνουν ένα και μόνο πράγμα. Με ευθύνη της κυβέρνησης, οι σχολές είναι κλειστές για τους φοιτητές εδώ και ένα χρόνο, όπως είναι ανοιχτές για την αστυνομία και τα ΜΑΤ, είναι ανοιχτές για τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Συνταζόμαστε μαζί σας. Απαιτούμε να απελευθερωθούν τώρα όλοι οι συλληφθέντες και θα είμαστε μαζί με εσάς συμπορευόμενοι για τα δίκαια αιτήματά σας. Σήμερα φάνηκε και ακόμα μια φορά πως ο πραγματικός στόχος του νέου νόμου δεν είναι εγκληματικότητα μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά όσοι αγωνίζονται, αντιστέκονται και αντιδρούν στην πολιτική των κυβερνήσεων. Χτύπησαν τους φοιτητές όπως έχουν χτυπήσει και εμάς τους μαθητές παλιότερα, όταν φωνάζαμε πως η μάσκα δεν είναι η μόνη προστασία. Τους δηλώνουμε ότι η δημοκρατία τους δεν θα περάσει. Το νομοσχέδιο δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Δεν είμαστε εμείς εγκληματίες για να μας στέλνετε τα ΜΑΤ. Ο αγώνας μας για το δικαίωμα στη μόρφωση, στην προστασία της υγείας μας, δεν είναι έγκλημα για να αντιμετωπίζετε με τέτοια καταστολή. Εγκληματική είναι η πολιτική σας που θα μας αφήσει αμόρφωτους και προστάτευτους. Πάρτε μέτρα τώρα για να λειτουργούν όλοι οι χώροι εκπαίδευσης με ασφάλεια. Δείχνουμε την αλληλεγγύη μας στους συλληφθέντες, φοιτητές και απαιτούμε τώρα να αποσυλληφθούν.